Αύριο έχουμε μαζί με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, με τον κύριο Καλοκαιρινό, μια συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, για το θέμα της Κνωσού. Πρέπει να μην χάσουμε αυτή την ευκαιρία για την συριακή εγγραφή των μινωικών ανακτόρων όλης της Κρήτης στο κατάλογο της UNESCO. Πρέπει να σας πούμε ότι εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει από πλευράς περιφέρειας όλη αυτή την μελέτη που χρειάζεται τώρα και 4 χρόνια για να μπορεί να προχωρήσει. Θεωρούμε ότι μπορούμε να καταθέσουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο μαζί με τον κύριο Καλοκαιρινό και την βοήθεια της κυρίας Μενδώνη να μπορούμε να μην έχουμε πρόβλημα Οκτώβρη-Νοέμβρη που θα έρθει η Επιτροπή για την ένταξη όλων των μνημείων των ανακτόρων των μινωικών στο κατάλογο της UNESCO. Έχει κάνει μια προετοιμασία ο Δήμος, αφορά το πάρκινγκ το οποίο χρειάζεται και να μπορεί να είναι νόμιμη το πάρκινγκ εκεί, να είναι νόμιμο. Επίσης με τα καταστήματα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί όλη αυτή η όψη, γιατί είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να βελτιωθεί. Το είδαν ήδη οι άνθρωποι, μιλήσαμε και μαζί τους, έχω μιλήσει και μαζί τους, μπορεί να βρεθεί μια καλύτερη λύση. Με τα πεζοδρόμια που πρέπει να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα με τα πεζοδρόμια, γιατί δεν μπορεί από το λεωφορείο να κατεβαίνεις και να πηγαίνεις πάνω σε αυτό το πεζοδρόμιο που μπορεί να γίνει οποιοδήποτε ατύχημα, είναι μικρό. Άρα όλα αυτά υπάρχει το σχέδιο, το καταθέτουμε αύριο στο Υπουργείο. Θεωρώ ότι και με τη βοήθεια και την έγκριση, γιατί ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι η έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου, να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Εμείς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε, όμως μόνη η Κνωσό δεν μπορούσε να μπει. Γι' αυτό πήγαμε στη λύση με όλα τα μινωικά ανάκτορα, συριακή εγγραφή στο κατάλογο της UNESCO.